Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Άρη ΣΑΕΚ, το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι για την 16η αγωνιστική. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πάνω κάτω βαθμολογικά, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στο συν 3 είναι ο Άρης, στους 33 βαθμούς ο Άρης, στους 30 η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ αν κερδίσει μπορεί να περάσει τον ΠΑΟ και να φτάσει την τρίτη θέση. Παρ' όλα αυτά, αν κερδίσει ο Άρης μπορεί να πάρει ένα βαθμολογικό μαξιλαράκι. Ακόμα και από τον ΠΑΟΚ να είναι στο συν 4 από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε δύο ομάδες οι οποίες γενικά τώρα τελευταία ο Άρης τουλάχιστον έχει κάνει μια διπλή κοιλιά, να το πω έτσι. Η μία είναι κόντρα στη Λαμία το 2-0, το οποίο πήρε η Λαμία με τα δύο γκολ του Αραμπουλή και το χαμένο πέναλτι της Λαμίας. Και η άλλη είναι το 0-0 με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ένα παιχνίδια τα οποία θεωρώ πως πρέπει να κερδίζονται από μεριά Σάρι και από μια ομάδα η οποία είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, η ΑΕΚ με τα τριάρα κόντρα στον Ολυμπιακό, ακόμα και η νίκη της κόντρα στη Λαμία με 0-1, δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα. Είδαμε μια ΑΕΚ η οποία έβαλε γκολ νωρίς με τον Ανσαριφάρντ, μια πάρα πολύ καλή ενέργεια του Ανσαριφάρντ. Με πλάτη στην άμυνα πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Έπαιζε με 10 παίξει από το 53 μετά την κόκκινη του Ινσούα, με μια κόκκινη η οποία θεωρώ πως ήταν λάθος μεγάλη. Δεν χρειαζόταν καν να κάνει κάτι τέτοιο Ινσούα εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα απλά είδαμε μια ΑΕΚ η οποία να θέλει να μηνθεί πάρα πολύ κόντρα στη Λαμία, μια τελευταία Λαμία η οποία δυσκόλεψε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Και θεωρώ πως τέτοια παιχνίδια και από την ΑΕΚ αλλά και από τον Άρη πρέπει να κερδίζουν με μεγάλη ευκολία. Δηλαδή παίζει κόντρα στον τελευταίο, δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό για να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα θα δούμε ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν να κοντραριστούν στα ίσα. Θεωρώ πως θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θέλουν να ανέβουν. Τον Άρη τον έχουμε δει γενικά να θέλει να κοντράρει στην αντεπίθεση. Είναι αυτό που έχω δει, που έχω προσέξει εγώ από τον Άρη τουλάχιστον. Από μεριά ΣΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία είναι λίγο περίεργη στην τακτική της. Μία πιέζει και αν της βγει κάθεται πίσω μετά, και την άλλη πιέζει και αν δεν της βγει απλά είναι χαμένη στο παιχνίδι. Αλλά γενικά βλέπω μία ΑΕΚ που είναι χάνεται αρκετά στο παιχνίδι της. Δηλαδή δεν βλέπω ένα καθαρό παιχνίδι από την ΑΕΚ. Αν και οι εμφανίσεις της έχουν στρώσει και δεν δέχτηκε γκολ στα τελευταία δύο παιχνίδια, παρόλα αυτά και το 1-0 δεν είναι σίγουρο αποτέλεσμα. Δηλαδή αν ήταν ένα 0-2, ένα 0-3, να πεις OK, πήρε με ευκολία την νίκη. Το 0-1 δεν λέει και πάρα πολλά. Και ειδικά στο μάτσο με τη Λαμία, στο οποίο η ΑΕΚ δεν έπαιξε την μπάλα που έπρεπε να παίξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πως θα δούμε ανοιχτό παιχνίδι. Γκολ θα δούμε και από τις δύο πλευρές. Και ελπίζουμε να μην λήξει ισοπαλία όπως έλεξε το μάτς ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, είδαμε θέαμα. Μακάρι να δούμε και σε αυτό το παιχνίδι θέαμα. Απουσίες για τον Άρη έχουμε τον Κουέστα και τον Μπερτόλιο. Και απουσίες από την ΑΕΚ έχουμε τον Χνίντ, Μιτάι, Τσιγκρίνσκι και Ινσούα. Οι απουσίες για τις δύο ομάδες. Πιθανή εντεκάδα για τον Άρη με Μπουσέρ, Σούντριγκεν, Σάκιτς, Ρόουζ, Μπεναλούαν, Σάσα, Ματίγια, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Ιμαντσίνη, Ζαντέρ Σίλβα και ο Μάνος στην κορυφή της επίθεσης. Και από την άλλη μεριά, η πιθανή εντεκάδα για την ΑΕΚ με Αθανασιάδη, Σβάρνα, Μπακάκη, Νεντετσιάρου, Λόπεζ, Σιμόες, Σάχοβ ή Σιμάνσκι ή Κρίστισιτς, Μάνταλο, Στάνκοβιτς, Λιβάγια και Ανσαριφάρ. Θεωρώ πως και στη θέση του Λιβάγια ίσως δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία. Έχω πει ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες της ΑΕΚ. Έχει πάρα πολύ καλά στημένα και επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος τουλάχιστον στην ΑΕΚ πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Που κάνει από την πλευρά του και όλα αυτά θεωρώ πως βοηθάνε πάρα πολύ την επίθεση της ΑΕΚ. Από την άλλη μεριά ο Ανσαριφάρντ και αυτός πάρα πολύ καλός. Όταν θέλει μπορεί να κάνει ένα τρομακτικό παιχνίδι, αλλά όταν δεν θέλει πραγματικά είναι σε πολύ κακό επίπεδο. Και από την άλλη μεριά, από τον Άρη, ένας παίκτης που έχω παρατηρήσει πάρα πολύ είναι ο Χαντρέ Σίλβα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι δανεικός από τη West Ham. Έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός για αυτόν τον παίκτη. Έχει ωραίο εξελιγμό με την μπάλα. Οπότε έχω δει κάποια γκολ που έχει βάλει, έχει κάνει πολύ ωραίες ενέργειες. Την έχει την μπάλα όταν έχει την μπάλα κάτω στα πόδια του, μπορεί να τη χειριστεί πάρα πολύ έξυπνα και πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης έχει μέλλον. Είτε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτές είναι οι δύο δεκάδες για τις δύο ομάδες. Τώρα στα στοιχηματικά, στο 3 απόδοση ο Άρης, στο 3-07 ισοπαλία και στο 2-55 βρίσκεται το διπλό της ΑΕΚ. Ουσιαστικά για 0,45 μονάδες είναι φαβορή η ΑΕΚ. Φαβορή τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί η ΑΕΚ με τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μπερδέψει πάρα πολύ κόσμο και είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρα μπορείς να πεις ποιος θα κερδίσει. Το ίδιο βέβαια λέγαμε και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως η πιο safe επιλογή θα είναι ένα under 2,5 στο 1,48 απόδοση, ένα 50 εκεί πέρα κοντά. Και επίσης μια πάρα πολύ καλή πρόβλεψη, ένα καλό σημείο μάλλον. Θεωρώ και το goal στο 2,05 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση και πάρα πολύ καλό σημείο κιόλας. Ή κάποιο over 1,5 στο 1,50.
1,50 εκεί πέρα. Αλλά θα πάμε το under 2,5 εμείς στο 1,50. Πιστεύω είναι αρκετά καλή απόδοση και είναι ένα safe σημείο. Βέβαια, αν δούμε την προϊστορία, η προϊστορία μας λέει το ακριβώς αντίθετο. Στο τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη έληξε ένα 4. Βλέπω εδώ σκορ 2-2, ξανά 2-2, 2-1 υπέρ της ΑΕΚ και 0-1 υπέρ της ΑΕΚ. Ο Άρης έχει να κερδίσει από τις 2 Μαρτίου του 2019 την ΑΕΚ σε ένα μάτς το οποίο κέρδισε με 2-0 με τα γκολ του Λάρσον και του Ρόουζ. Ο Ρόουζ πιθανόν κιόλας να παίξει και στο αυριανό παιχνίδι. Οπότε πάνω κάτω και η προϊστορία σε καθοδηγεί με την απέξη. Εγώ πιστεύω με την πρόσφατη φόρμα των δύο ομάδων, θεωρώ πως η καλύτερη επιλογή για το παιχνίδι είναι το under 2,5 ή το goal-goal ξαναλέω. Και τα δύο τα σημεία είναι πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να διαλέξετε εσείς. Εγώ προτείνω το under 2,5. Παρ' όλα αυτά, αφήνω και το goal-goal στην άκρη. Αυτά για τα προγνωστικά για το match του Άρη με την ΑΕΚ. Θα υπάρχει live σχολιασμό στις 7.30. Θα ξεκινήσουμε στις 7.20 με ένα pre-game. Και τα λέμε εκεί. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Πατήστε και το subscribe. Και τα λέμε στις 7.30 ώρα με τον σχολιασμό του αγώνα.